Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη μείωση 5% των επικουρικών συντάξεων σε λίγο παραπάνω από ένα μήνα. Η μείωση θα είναι μέσω σταθμική, σύμφωνα με υπηρεσιακού παράγοντε του Υπουργείου Εργασία, δηλαδή για κάποιε κατηγορίε συνταξιούχων θα είναι μεγαλύτερη, για κάποιε μικρότερη και για κάποιε άλλε ανύπαρκτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά μέσο όρο, ο μέσο συνταξιούχο θα δει τι επικουρικέ αποδοχέ που λαμβάνει από το Ταμείο να είναι κατά 9 ευρώ λιγότερε κάθε μήνα. Η μέση επικουρική σύνταξη σήμερα στην Ελλάδα ανέρχεται στα 180 ευρώ μηνιαίω. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων αφορά κάθε ένα από το 1,5 εκατομμύριο δικαιούχων επικουρικών συντάξεων. Συνεχίζω, ωστόσο, θα είναι οι μειώσει μέχρι το 2017. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στο ελληνικό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρεται πω οι δαπάνε των ασφαλιστικών ταμείων για επικουρικέ συντάξει θα μειωθούν στα 3,634 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014 από τα 3,764 δισεκατομμύρια ευρώ που διαμορφώθηκαν το 2013. Η μείωση των επικουρικών συντάξεων θα συνεχιστεί και το 2015 μέχρι το 2017, καθώς οι σχετικές δαπάνες θα φτάσουν τα 3,585 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, τα 3,464 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016 και τα 3,442 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017. Ο αριθμό των συνταξιούχων και άρα των δικαιούχων επικουρικών συντάξεων αναμένεται σύμφωνα με υπηρεσιακού παράγοντε του Υπουργείου Εργασία να αυξηθεί μέχρι το 2018 κατά περίπου 100.000. Αυτό σημαίνει, όπω αφήνουν να εννοηθεί οι ίδιε πηγέ, πω η μείωση των δαπανών για ευικουρικέ συντάξει κατά 9,3% στο ίδιο περίπου διάστημα θα μοιραστεί αναλόγω στου συνταξιούχου. Με απλά λόγια, λιγότερα χρήματα για περισσότερου συνταξιούχου σημαίνει μικρότερε συντάξει, εκτό εάν μειωθούν οι δικαιούχοι.